Κόρνερ εδώ με τον Γιώργο Κακόπουλο. Απομάκρυνε εκεί ο Καραγιάννης για τον Σαραβάκο. Σαραβάκος εδώ με τον Αποστολάκη, το σούτο και είναι γκολ. Αποστολάκης και 1-0 στο 7ο λεπτό. Πανηγυρισμοί στις κερκίδες από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, καθώς ο Αποστολάκης με αυτό το διαγώνιο δυνατό σουτ θα ανοίξει το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-0 στο 7ο λεπτό. Κόρνερ μέσα στην περιοχή εδώ για τον Καλατζή. Καλατζής και γκολ. Καλατζής και γκολ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό το σκορ, καθώς φτάσαμε στο 34ο λεπτό. Θυμήθηκε το κόρνερ από τον Σαραβάκο. Η μπάλα έφτασε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοντράρισε πάνω στον Βαζέχα. Έφτασε πιο πίσω. Εκεί ο Καλατζής θα κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει κάτω από πολλά πόδια και τελευταίο του Πεπέ. Σαραβάκος, Αποστολάκης. Αποστολάκης εδώ έτοιμος να κάνει το σουτ. Αποστολάκης, Αποστολάκης μόνος του. Αποστολάκης θα κάνει το σουτ. Και 3-0. Αποστολάκης και 3-0 υπέρ του Παναθηναϊκού το σκορ, καθώς συμπληρώθηκε το 52ο λεπτό. Θαυμάσια η ενέργεια των παικτών του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα του Αποστολάκη, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και από πλάγια θέση με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίκτυα. Σαραβάκος προσποίηση, θαυμάσια για τον Γιώργο Κακόπουλο. Γιώργο Κακόπουλος τώρα πατάει την μπάλα πιο πίσω ακόμα για τον Καραγιάννη. Θα γυρίσει για τον Αντωνίου. Αντωνίου πιο πίσω είναι ο Βαζέχα σε καλή θέση. Βαζέχα προσταριστά και 4-0. 4-0 το σκορ σε μια γενική αποθέωση από 35.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν μια θαυμάσια ομοιογενής προσπάθεια το σύνολο των παικτών του Παναθηναϊκού. Καθώς βλέπουμε τώρα τον Γιώργο Κακόπουλο να πετάει πίσω την μπάλα. Εκεί είναι ο Παπα Ιωάννου, πηδάει και ο Αντωνίου. Η μπάλα θα φτάσει στον Βαζέχα. Πλασάρισμα του Βαζέχα και η μπάλα στα δίκτυα του Οικονομόπουλου για τέταρτη φορά.